Κυρία Μαρολάκου, είπαμε ότι είναι υποψήφια στην Β' Πειραιά. Έτσι, μια δύσκολη περιφέρεια, κυρία Μαρολάκου, με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία και τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος? Θέλω να σας πω ότι είναι μια περιοχή με εργατογειτονιές. Ναι. Οι περισσότεροι δουλεύουν στο λιμάνι του Πειραιά και στα ναυπηγεία. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν και υπηρεσίες δημόσιες και στα δημαρχεία. Όμως αυτό που είναι χαρακτηριστικό, όπου και να δουλεύει κανείς, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, είναι ότι ο μισθός δεν φτάνει. Έτσι, δεν φτάνει. Και το λέω γιατί μου έκανε εντύπωση, περπατούσαμε σε μαγαζιά στο Γκορδαλό και μας πλησιάζει ένα συνταξιούχος και λέει, βρε παιδιά, φοβάμαι να μπω στο σούπερ μάρκετ. Μα γιατί φοβόσαστε, λέμε, μας έκανε εντύπωση. Γιατί θα δω πάλι ανεβασμένες τις τιμές και δεν ξέρω από πού θα κόψω. Ναι. Και τα ίδια τα στοιχεία δεν είναι μόνο στις γειτονιές του Β' Πειραιά, αλλά είναι πανελλαδικά, όταν τα ίδια τα στοιχεία που είναι μαρτυριάρικα λένε ότι το 80% του μισθού πηγαίνουν στο ενίκιο και στη διατροφή. Στο ενίκιο, στη διατροφή, στους λογαριασμούς και... Και αφήνουμε ανοίγματα και κόβουμε. Αλλά και κόβουμε, και κόβουμε, κυρία Μανολάκου, και πώς θα ανακόψουμε και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί ο κόσμος να ζήσει με τέτοιους μισθούς και με τέτοιους πληθωρισμούς και με τέτοια άγρια επιτόκια που συνεχώς ανεβαίνουν και μάλιστα κοκκινίζουν δάνεια. Και από ό,τι εκτιμάει η Τράπεζα Ελλάδας, θα κοκκινήσουν και άλλα. Άρα ένας τρόπος υπάρχει, αυτός που είναι ιστορικά αποδεδειγμένα, ότι με αγώνες κερδίζουμε. Και το λέω γιατί η καλύτερη απόδειξη είναι οι αγώνες που κάνανε οι εργαζόμενοι στην Κόσκο. Ναι, κάνανε απεργία. Κάνανε κινητοποίησεις, τους βγάζανε παράνομους, γιατί ξέρετε τα δικαστήρια πολύ γρήγορα γίνονται για να βγάλουν παράνομες απεργίες με σωστά αιτήματα, όμως όταν είναι για λαϊκά προβλήματα αργούν πολύ τα δικαστήρια. Λοιπόν, και τελικά τι έγινε με τους αγώνες της Κόσκο, κυρία Μανουλάκου? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κερδίσανε συλλογική σύμβαση. Αυτό λέμε, ναι. Με αυξήσεις. Κερδίσανε να ενταχτούν στα βαριά και ανθυγινά. Και αυτό το τονίζω, κύριε Σαραντάκο, γιατί εσείς ξέρετε από το ρεπορτάζ του Πειραιά πολλά χρόνια. Όλα τα λιμάνια, οι λιμενεργάτες, είναι ενταγμένοι στα βαριά και ανθυγινά. Ναι. Ακόμα και οι παλιοί υπάλληλοι του ΟΛΠ είναι ενταγμένοι στα βαριά και ανθυγινά. Όμως της Κόσκο όχι. Και αυτό ήταν μια μεγάλη αδικία. Και ακόμα δεν τους έχουν δώσει την τελεσίδικη ένταξη και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ακόμα δεν έχουν δικαιωθεί. Έχουν δικαιωθεί, απλώς η Κόσκο κατέβηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και αντί να, γι' αυτό λέω τα δικαστήρια όταν θέλουν να βγάλουν παράνομες, ή οι θεσμοί, οι κρατικοί, όταν θέλουν να βγάλουν κάτι αντιλαϊκό, το ενεργούν πάρα πολύ γρήγορα. Όταν είναι κάτι για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αργούν πολύ. Και το λέω γιατί όλοι το αποδέχονται, και επειδή προσέφυγε η Κόσκο, αργούνε στην απόφαση. Έχουμε κάνει 2 φορές επίκαιρες ερωτήσεις. Έχουμε κάνει επανειλημμένα παρεμβάσεις. Και αυτό, αν θέλετε, για τους εργαζόμενους της Κόσκο να είναι ένα κριτήριο ψήφου. Και βεβαίως ο πρόεδρος του Σωματείου τους, αλλά και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Άρα έχουμε αγωνιστικά υποδέλτια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα προβλήματα της καθημερινότητας. Ας πούμε, εμείς θεωρούμε θετικό ότι το μετρό επεκτάθηκε στην Οίκαια και στον Κουρδαλό. Αλλά όμως τι? Χρειάζεται...
να επεκταθεί και στο Κερατσίνι και στο Πέραμα και να φτάσει και μέχρι τη Σαλαμίνα. Τεχνικά είναι δυνατό, είναι εφικτό. Εκεί να πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι να μπουκώνουν με επιχορηγήσεις τσάμπα χρήμα στους επιχειρηματίες αποκλειστικά. Και το λέω γιατί ακούκα πριν και την προηγούμενη συνέντευξη. Ξέρετε πόσες ελλείψεις στον κοινωνικό τομέα έχουμε. Προημερών είχαμε επισκεφτεί το σταθμό, το συμβουλευτικό σταθμό γυναικών στη Δραπετσόνα. Ναι. Ξέρετε τι ανάγκες έχουν. Υπήρχε σε στήριξη κοινό... λέτε, σε διαμονή, τι είδους ανάγκες? Όχι μόνο διαμονή, ακόμα και υποδομή, ακόμα και προσωπικό. Καταρχήν υπάρχει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας, οχτάμινες. Ναι. Σε τέτοιες δομές και ειδικά για... Εξ όσων γνωρίζω, χρονίζει το θέμα αυτό, κυρία Μανολάκου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή η αλλαγή η μετατροπή των συμβάσεων, ειδικά σε συγκεκριμένο φορέα. Γιατί όταν αποκτάνε αυτές οι ευαίσθητες, είναι ειδικός κλάδος και πρέπει κανείς να αποκτήσει την εμπιστοσύνη. Και όταν μέσα σε 8 μήνες αλλάζει, αυτό είναι τελείως όχι μόνο αντεργατικό, είναι και αντιεπιστημονικό και για τα ειδικά σχολεία. Και για τη ΑΜΕΑ και για τις κακοποιημένες γυναίκες. Είχε μία κοινωνιολόγο και μία ψυχολόγο. Ναι. Οι ανάγκες πάρα πολλές. Και με συμβάσεις εργασίας. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το λέω και υπάρχουν και άλλες ανάγκες και για λογοθεραπείες και μια σειρά. Το λέω γιατί είχαμε καταθέσει και ερώτηση, στις υποσχέσεις έχουμε μείνει. Και εδώ δεν είναι θέμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης, είναι και της προηγούμενης. Αυτό είναι συσσωρευτικό. Ξέρετε ότι και από τα 3 μνημόνια δαπάνες κόβανε στην υγεία και την πρόνοια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας και χωρίς υποδομές να λες ότι έχεις κοινωνική πολιτική. Και το λέω γιατί κανείς μας ρωτάει την επομένη των εκλογών τι θα γίνει. Εμείς το λέμε καθαρά. Όποια κυβέρνηση και να βγει θα είναι αντιλαϊκή. Γιατί είναι δεσμευμένη απέναντι στο πρόγραμμα σταθερότητας που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει μνημόνια και λιτότητα και τα επιδόματα και τα ΠΑΣ και τέτοια θα κοπούν ακόμα και αυτά τα επιδόματα φτώχειας. Όποια κυβέρνηση και να βγει, ό,τι και να τάζουνε, κοροϊδεύουνε. Και το λέω γιατί εντάξει, έχουμε μία πείρα και από τις προηγούμενες εκλογές. Μας λέγανε αντιμνημονιακή κυβέρνηση και φέρανε το τρίτο, το πιο φαρμακερό. Οπότε μας λέγανε θα βοηθήσουμε τη φτωχολογιά, ναι, και κόψανε το ΕΚΑΣ, δηλαδή αυτό που είναι για τους πιο φτωχούς συνταξιούχους. Τώρα βλέπετε να μιλάνε, αφού τελειώσαν τα μνημόνια για το 13η και τη 14η σύνταξη. Τους ακούτε να μιλάει κανείς για το 13ο και 14ο μισθό. Άρα λοιπόν οι μορφές λιτότητας θα συνεχιστούν και οι δεσμεύσεις απέναντι στην περιοριστική πολιτική, γιατί όπως είπε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση που ξεκινάει θα είναι βαθύτερη των τελευταίων δεκαετιών και βεβαίως έχουν δεσμεύσεις και απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κάθε εκταμίευση απαιτεί προαπαιτούμενα. Ήδη έχουν δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς 700.000 πληστηριασμοί θα γίνουν. Πριν μέρες ήταν
ένας πληστηριασμός στην Νεάπολη, κομμουνιστές πήγανε μπροστά και τη ματαιώσανε. Και το λέω να μας απευθύνεται ο κόσμος, γιατί όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ, όσο πιο πολλούς βουλευτές έχει, τόσο πιο δυνατή θα είναι και η φωνή των εργαζομένων, τόσο θα μπορούμε να βάζουμε εμπόδια. Μάλιστα. Κυρία Μανολάκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας στέλαμε εδώ στο στούντιο μαζί μας να ήμασταν λίγο πιο άμεσα. Ναι, ειλικρινά να ήμασταν λίγο πιο άμεσα. Ήρθατε βέβαια στα γενέθλια, τα είδατε τα στούντιο, αλλά... Το λέω. Ναι. Δεν το είχα καταλάβει ότι έπρεπε, γιατί έχουμε συνεχόμενες περιοδίες. Δεν ξέρω να το καταλάβετε, μάλλον. Και το λέω γιατί και για την πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί το κέντρο υγείας στο Πέραμα έκλεισε το μικροβιολογικό. Και εδώ λέω, θα είμαστε και σας για καλούμε. Για κάθε ασθένεια θέλει αιματολογικές. Γι' αυτό στις 21 του Μάη... Το ΚΚΕ πρέπει να πάει πιο ψηλά, γιατί ψήφο στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ και είναι στην υπηρεσία του λαού. Εμένα μου αρέσαν και τα συνθήματά σας, το «Ο λαός σώζει» και το «Μόνοι τους και όλοι μας». Και νομίζω ότι και στο debate και ο Γενικός Γραμματέας σας κέρδισε τις εντυπώσεις με το χιούμορ του. Όλοι έχουμε χιούμορ και να ξέρετε τα καλύτερα ανέκδοτα τα λέγανε στις εξορίες και τις φυλακές. Γιατί είμαστε αισιόδοξοι, όσοι αγωνιζόμαστε έχουμε πραγματικά ελπίδα. Γι' αυτό πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο δυνατό το αντίπαλο δέος απέναντι στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, όποιος και να είναι στο τιμόνι. Κύριε Μανολάκου, πριν σας αφήσουμε τα στούντιο, πώς τα είδατε, πώς σας φάνηκε το νέο? Πολύ ωραία και πολύ θα ήθελα να έρθω, γιατί ο 8ος όροφος βλέπει και θάλασσα. και ο Πειραιάς είναι θάλασσα. Να είστε καλά, καλημέρα σας, πολύ. Καλή δύναμη να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή δύναμη.